Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμη ταξιδιωτικό vlog. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στην Νάπολη. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι δεν έχει εκραγεί ο Βεζούβιος, δεν έχει πέσει το αεροπλάνο της επιστροφής και δεν με έχει απαγάγει η μαφία. Έχουμε έρθει εδώ να φάμε μία πιτσούλα και περιμένουμε τη σειρά μας. Έχουμε έρθει στο μαγαζί όπου γεννήθηκε η πίτσα Μαργαρίτα το 1989. Και έχουμε πάρει μία πίτσα Μαργαρίτα και μία σαλάμι με πικάντικο σαλάμι. Και πεινάμε. Φάγαμε. Περιμένουμε να πιούμε καφεδάκι, σπρισάκι. Μέσα στην γκαλερία Ουμπέρτο, η οποία είναι εδώ ένα καταπληκτικό κτίριο αρχιτεκτονικό, φανταστικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο γενικά και επίσης είχε και πάρα πολύ κόσμο και πολλή αναμονή στα περισσότερα εστιατόρια, στις περισσότερες πιτσαρίες και εκεί που πήγαμε περιμέναμε για να μπούμε, αλλά μπήκαμε τελικά. Αυτή είναι η Σάντα Κιάρα. Βγήκαμε σε μια γκαλερί και βγήκαμε σε έναν ακραίο κήπο. Πάρα πολύ ωραίος. Φοβερό μέρος. Bueno. Και βγαίνουμε λοιπόν από το Duomo. Περπατάμε, περπατάμε και έχουν πονέσει τα πόδια μας. Είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Ο κύριος πριν τραγουδούσε και είχε κατεβάσει ένα καλάθι κάτω από το μπαλκόνι για να του αφήνεις χρήματα. Ήταν τρομερό. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ζωντανή πόλη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε στην πλατεία την Πλεμπισίτο και από εδώ έχω πίσω μου όλη την ομορφιά. Χθες είχε μία έκθεση εδώ, οπότε είχε κάτι περίπτερα και γινόταν ένας χαμός, δεν μπορούσαμε να τη δούμε καλά. Αλλά σήμερα τα μαζεύουν από ό,τι βλέπω, οπότε μπορούμε να τη δούμε και καλύτερα. Είναι πάρα πολύ όμορφη και έχω αυτές τις πιπερίτσες, οι οποίες είναι το φυλαχτό της Νάπολη, δίνουν τύχη και πρέπει να τις χαρίσει ο ένας τον άλλον για να έχει την προστασία του Σεν Τζενάρο, ο οποίος είναι ο πολιούχος της Νάπολη. Και πάμε Πομπία, θα πάμε προς Πομπία σήμερα, οπότε θα σας πάρω μαζί μου και εκεί φυσικά. Και πάμε. Ήπιαμε και ένα τέλειο καφεδάκι, ναπολετάνικο, στο μπάγκο όπως το πίνουν οι Ιταλοί και φάγαμε και ένα παστιτσότο εγώ, ένα πολύ νόστιμο ιταλικό γλυκό. Πάμε στην Πομπία και είμαστε εδώ στο λεωφοριάκι. Μόλις μπήκαμε μέσα στην Πομπία, πήραμε ένα εισιτήριο από αυτό που είναι Skip the Line και είχε 17 ευρώ. Συν 15 ευρώ που δώσαμε για να έρθουμε μέχρι εδώ. Φαίνεται βέβαια πάρα πολύ εντυπωσιακό εδώ το μέρος.
Και μπήκαμε λοιπόν μέσα στο αμφιθέατρο εδώ. Είναι πολύ εντυπωσιακό και πολύ ωραίο. Ήρθαμε να φάμε τσιμαρικά με θαλασσινά σε ένα μαγαζί που είναι εδώ στην πλατεία Μαρινάρα, όνομα και πράγμα. Οπότε ελπίζουμε να είναι και νόστιμο. Κουραστήκαμε λίγο στην πομπία, είναι η αλήθεια. Και μπήκαμε λοιπόν στο κάστρο του Αυγού. Το κάστρο του Αυγού λοιπόν είναι εδώ πίσω μου. Ήταν πάρα πολύ ωραία πάνω που ανεβήκαμε. Είχε φανταστική θέα και γενικά βλέπεις έτσι την πόλη από όλες τις πλευρές. Φάγαμε λοιπόν και το παγωτάκι μας, το τζελάτο, και τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα εδώ στην παραλία. Είναι πολύ ωραία και αυτή η ώρα. Και περνάμε πάλι από εδώ από την Πλεμπισίτο. Έχει αρχίσει να νυχτώνει και έχουν ανάψει εδώ τα φωτάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είμαι εδώ στο μπαλκονάκι που έχει το Airbnb που μένουμε και ξεκινάμε τη μέρα μας. Χθες γυρίσαμε πτώματα. Η πομπία ήταν πραγματικά αρκετά κουραστική, αλλά σήμερα ξαναξεκινάμε. Γενικά κάνουμε αυτό, σηκωνόμαστε στην πρωί, κάνουμε τις βόλτες, μας πίνουμε τους καφέδες, μας περνάμε ωραία, περπατάμε πάρα πολύ και μετά γυρίζουμε και σαπίζουμε στον ύπνο γιατί δεν έχουμε άλλο κουράγιο. Δείτε εδώ μια μπουγαδούλα όμορφη και πάμε λοιπόν να φάμε πρωινό. Περπατάμε πάλι εδώ στην παραλία. Σήμερα ο καιρός είναι λίγο πιο συννεφιασμένος, δεν έχει τόσο ήλιο και δεν έχει τόση ζέστη. Και πίσω μου έχω και πάλι το αγαπημένο μου κάστρο του Αυγού. Το κάστρο του Αυγού, από ό,τι διάβασα, είναι το πιο παλιό κάστρο της πόλης και ο θρύλος λέει ότι υπάρχει ένα μαγικό αυγό, καλά κρυμμένο, μέσα στο κάστρο, το οποίο όσο είναι σώο, θα μένει και η πόλη σώα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο μύθος. Να το αυγουλάκι. Συνεχίζουμε εδώ τη βόλτα μας στην παραλία, πηγαίνουμε και λίγο πιο κάτω να δούμε τι θα συναντήσουμε. Πήρα ένα μαντιλάκι εδώ από μια λαϊκή στο δρόμο γιατί κρύωσα και έπρεπε κάτι να βάλω στο λαιμό μου. Έχει την πλάκα του όμως, έχει το κίτρινο, έχει το animal print, το οποίο εγώ δεν το συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά τόσο που το βλέπω έχω αρχίσει να το συνηθίζω. Έφαγα μακαρόνια, έφαγα πάστα με φιστίκι και πιπέρι, ήταν πάρα πολύ νόστιμα, λίγο καίγανε, ωραία ήτανε. Αν και σε γενικές γραμμές πρέπει να ομολογήσω ότι στη Φλωρεντία και την Πολόνια είχα φάει καλύτερα από ό,τι εδώ. Αυτά, ο ήλιος βγαίνει. Τώρα έχουμε έρθει εδώ προς την άλλη πλευρά. Κάνει λίγο κρυούλι περισσότερο και τώρα ήρθαμε στο Σορμπίλο και θα φάμε τηγανητή πίτσα. Είναι παραδοσιακή πίτσα της πόλης, η τηγανητή. Α, άρχισε να βρέχει κιόλας, καταπληκτικά. Φάγαμε λοιπόν αυτή την πίτσα φρίτα, η οποία ήταν κάτι ανάμεσα σε πυροσκή και καλτσόνε. Ήταν πολύ ωραία. Έπιασε μια βροχούλα, αλλά σταμάτησε, οπότε συνεχίζουμε απτόητα στην πόρτα μας.
Και εδώ είναι η πλατεία του Δάντη. Και φτάσαμε λοιπόν στην Πιάτσα Μπελίνη, όπου μου έγραψε μία κοπέλα στο Instagram ότι είναι πολύ ωραία. Και ήρθαμε σε αυτό το καφέ τεράριο εδώ και θα κάτσουμε να πιούμε τώρα κάτι. Ευχαριστούμε που μας έγραψε αυτές τις ωραίες πληροφορίες. Έχει μία μικρή ουρίτσα, αλλά από ό,τι μας είπανε είναι η πιο ωραία πιτσαρία εδώ και αξίζει να περιμένεις για να το δοκιμάσεις. Και έχει έρθει και η Julia Roberts εδώ στο Eat Pray Love. Καλημέρα, λοιπόν, είμαστε την τέταρτη μέρα στην Νάπολη και από ό,τι βλέπω βρέχει λιγάκι. Σήμερα θα είναι μια βροχερή μέρα από ό,τι είδαμε τον καιρό, οπότε θα προσπαθήσουμε να τριγυρίσουμε μέσα σε εσωτερικούς χώρους και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Είτε ότι πάντα ξεκινάμε τη μέρα με καφέ και πρωινό, οπότε πάμε πρώτα εκεί και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, μπήκαμε εδώ στο βοτανικό κήπο της Νάπολη. Είναι πολύ όμορφα. Η βροχή σταμάτησε και ο ήλιος ψιλοβγήκε, οπότε είναι και πάλι ωραία και μπορούμε να κάνουμε βόλτες. Είναι ωραία εδώ στο βοτανικό κήπο, έτσι πολύ ήρεμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο κήπος λοιπόν αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους βοτανικούς κήπους στην Ευρώπη. Αξίζει να έρθετε αν έρθετε εδώ. Είναι προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Εν τω μεταξύ σήμερα αυτό που λέγαμε να κάνουμε είναι να πάμε σε δύο νησάκια απέναντι, την Ίσκια και την Πρότσιτα. Αλλά λόγω βροχής το αναβάλαμε. Νομίζω όμως ότι και αυτή είναι μια εκδρομή που αξίζει να κάνεις και θα την αφήσουμε για την επόμενη φορά. Αύριο φεύγουμε, σας το από αυτό. Έφτασε και αυτή η ώρα. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία η πόλη. Πολύ διαφορετική, πολλές διαφορετικές γωνίες. Πολύ περπάτημα, περπατήσαμε πάρα πολύ. Μ' αρέσει που έχει εδώ μεταξύ σαν σύμβολό της αυτή την πιπερίτσα, την κόκκινη, την καυτερή. Νομίζω ότι την αντιπροσωπεύει πλήρως αυτή την πόλη. Αυτά. Βλέπω ένα θερμοκήπιο εδώ μπροστά μου. Πολύ όμορφο. Αμάν, μπαίνεις μέσα. Ακόμα μια φορά περνάμε εδώ από την Πλεμπισίτο. Νάτι. Τελευταία φορά ή ίσως προτελευταία που περνάμε. Και επειδή δοκιμάζουμε όλες τις πίτσες της πόλης, ήρθαμε και στο Μασαρντόνα για να φάμε και εδώ πίτσα σήμερα. Η ώρα έχει πάει 3:10. Είναι δύσκολο να βρεις κάποια ταβέρνα, κάποια τρατορία εκεί αυτή την ώρα. Και η πιτσαρία συγκεκριμένη κλείνει στις 4. Οπότε, αν θέλετε να πάτε, πρέπει να το σκεφτείτε νωρίτερα. Οι κουζίνες συνήθως κλείνουν στις 3. Ήρθαμε σε μία έκθεση που έχει εδώ στην Νάπολη. Εδώ σε αυτό το σημείο μπαίνεις στον πίνακα του Έσερ και μπορείς να βγεις μία φωτογραφία. Τέλειο. Μπήκαμε σε αυτή την αίθουσα εδώ που έχει τους καθρέφτες για να κάνει αυτό το εφέ. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά σε αυτή την έκθεση, μας άρεσε πάρα πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 το πρωί. Έχουμε ντυθεί και θα πάμε προς το αεροδρόμιο για να πάρουμε το αεροπλάνο της επιστροφής. Στις 10 είναι η πτήση μας. Τέλειωσε και αυτό το ταξιδάκι. Ήταν πολύ ωραία, ήταν πολύ όμορφα. Η πόλη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά. Είμαστε στο αεροδρόμιο, πίνουμε το καφεδάκι μας, τρώμε λιγάκι και σε λίγο θα πάμε να κάνουμε το check-in και να επιβιβαστούμε. Οπότε αυτό το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Ίσως θα πούμε λίγο και πάνω από το αεροπλάνο, ίσως και όχι, θα δούμε. Ελπίζω να βγει καλό αυτό το vlog, να έχω τραβήξει αρκετό υλικό, ακόμη είναι λίγο σε ένα πειραματικό στάδιο, αλλά σιγά σιγά θα φτιάξει και αυτό. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο travel vlog, λοιπόν.